Καλημέρα λοιπόν από το Φρίτη Σκάσου, έξω από την πόλη. Έξω από την πόλη. Γεια σου ρε Αντώνη. Καλημέρα Αντώνη μου, τι κάνεις? Καλά είσαι? Εδώ λοιπόν με τον Ηλία. Τι θα κάνεις Ηλία, θα αρμέξεις? Εδώ θα με να αρμέξουμε τα πρόβατα, κασίλια. Είναι τώρα τέλη Αυγούστου. Είναι το γάλα, έχει λιγοστέψει. Είναι πλέον δηλαδή στα τελειώματα. Απλά κάνουμε ακόμα λίγο σιτάκα για εμάς, για φίλους. Πάλι καλά που κάνεις σιτάκα. Είναι καλό πράγμα σιτάκα, νόσιμη, ωραία, φτιάχνεις ωραία μακαρόνια. Εννοείται, είναι ένα προϊόν το οποίο το παράγουμε μόνο στη Κάσο. Θέλω να πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα γίνει pop. Δηλαδή να υπάρχει. Σιτάκα η κριτική δεν έχει καμία σχέση, έτσι. Έχει συνονομασία μόνο και είναι μια διαφορετικός τρόπος παραγωγής. Ναι. Δηλαδή εκεί παίρνουν ας πούμε το καϊμάκι που το λέμε δρύλα και το ψήνουν αυτό και βγαίνει, δεν ξέρω τι άλλο χρησιμοποιούν, και βγαίνει η στάκα κριτικιά. Η κασιώτικη στάκα ψήνει στο γάλα, το καθεαυτού γάλα. Και αυτό βγάζει τη στάκα, το τελείωμα. Αλλά πρέπει να βγάλεις όλο το νερό από μέσα, οπότε είναι πολύ πιο γρήγορη διαδικασία να ψήσεις το καϊμάκι. Ναι. Από να ψήσεις ας πούμε το γάλα το σκέτο. Η δικιά σας διαδικασία είναι χρονοβόρα βασικά και κοπιαστική. Πολύ πιο χρονοβόρα, πολύ πιο χρονοβόρα και κοπιαστική. Εντάξει, το αποτέλεσμα πιστεύω είναι διαφορετικό. Εντάξει. Καλά, είναι εμφανές, άστο, ξέχασε το. Η σιτάκα είναι παρεξηγημένη, δεν είναι πολύ, πολύ λιπαρή, δεν έχει πολύ λίπος. Σε σχέση ας πούμε, με την κριτική στάκα η οποία βγαίνει από βότηρο, από, ναι. Από το καϊμάκι. Είναι πολύ πιο υγιεινή θα το έλεγα ας πούμε. Εντάξει. Όπως θες να το πεις υγιεινή, γιατί πάντα το πρόβιο γάλα έχει τα λιπαρά του. Ξεκινάμε λοιπόν ναι, από ναι. Το α τώρα που είναι το άνεγμα. Θα ξεκινήσουμε, τα ίσουμε, αρμέξουμε, έχει διαδικασία, ναι. Ωραία. Αύριο θα δούμε και το... Ωραία, πώς γίνεται η σιτάκα. Θα είμαι στο μητά το αύριο πρωί. Με λίγο πιο μοντέρνο τρόπο ας πούμε το παραδοσιακό, διότι εντάξει. Είναι πιο εύκολα. Έχω και τη γάτα εδώ, τρώει και αυτή. Αυτή είναι ο επισκέπτης μας. Πού κάμε στο μόνο. Έχετε ρομπρέλια η παγούρα. Ναι, μόνο το παγούρα. Δεν έχει φέρει για να βάλω, να σου δώσω το φαΐ. Περίμενε. Με λέει, στη τέστρα ρίξες. Στα αρνιά. Όλο το ρίξε μέσα στη τέστρα. Εδώ έχουμε τα ρίνια που λες κύριο Σίφ, είναι τα μικρά. Οι νέοι γενιά. Τα πρόβατα είναι από μέσα. Αυτά από εδώ θα αρμέξουμε εμείς. Τώρα θα δέσουμε τα αρνάτια. Ηλία, βλέπουμε πολλές φορές ζώα που είναι παστουρωμένα, δηλαδή δεμένα τα πόδια τους. Βεβαίως. Τα κατσίκια, έτσι. Βεβαίως, ναι. Γιατί το κάνουν αυτό οι κτηνοτρόφοι? Και αυτό συμβαίνει από τα πολύ παλιά χρόνια. Είναι ένας τρόπος, ας πούμε, για να περιορίσεις το δώστε να κάνει μια ζημιά σε ένα γείτονα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να παστουρώσει ένα ζώο. Εγώ προσωπικά είμαι κατά αυτού. Βεβαίως. Αυτό βλέπω ότι κανένα ζώο σου δεν είναι παστουρωμένο. Εννοείται. Δεν πρέπει να είναι παστουρωμένα κανονικά. Είναι άσχημο. Το κάνανε για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Τώρα εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει σιγά σιγά να καταληφθεί με... Όχι, δεν νόμο είναι. Βέβαια, ο νόμος αυτό λέει και πριν να το καταλάβουμε. Εντάξει, είναι αμαρτία ας πούμε το να ζώο να είναι δεμένο. Εντάξει. Τα αρσενικά κυρίως τα δεν... Δεν είναι κασιώτη γεράστα. Δεν είναι κασιώτη, ποιο το πρόβατο? Αυτό εδώ είναι. Ναι. Το αρνίδι είναι 8 μηνών. Δε. 8 μηνών και έχει γίνει έτσι. Μεγάλο είναι αυτό. Ναι. Πού είναι αυτό? Αυτό, φαντάζομαι αυτό τώρα είναι κασιώτικη φυλή. Καταλαβαίνεις τη διαφορά, είναι στην ίδια ηλικία τώρα το μετάλλο. Αυτό από πού είναι τώρα? Αυτά τα πρόβατα είναι ασάφ, αβάση. Είναι μία μίξη αβάση με Φρίσλαντ Γερμανίας που το έχουν βγάλει στην Ισπανία. Λέγονται ΑΣΑΦ, είναι υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Α, βγάζουν πολύ γάλα. Ναι. Είναι καθαρά για γάλα. Κυρίως για γάλα. Ναι, αυτό. Σχετικά με το παστούρμα, δηλαδή. Τι είναι να εξαφανιστεί πλέον, γιατί οι νόμοι το απαγορεύουν. Βέβαια το γαλάζιο της θάλασσας, έτσι. Εδώ έχουμε. Με θέα τα κάνουμε όλα. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε με θέα. Να ανοίξουμε το αφέντα, ζωντανά. Ανυπομονησία έχουν εδώ. Περιμένουν.
Έλα. Πάμε. Η ώρα της πείνας είναι τώρα. Ωπα, αδερφάκι μου, πώς πέσανε με τα μούτρα, με τα μούτρα στο φαΐ. Με τα μούτρα. Τα μικρά δεν προλάβουν να πάνε από ό,τι φαίνεται. Τι πίνουν τα καλά τσιμάρα. Αυτό τώρα είναι μωρά. Ναι. Και δεν θέλουν ακόμα από τις μεγάλες. Θέλουν τα μεγάλα για να βγάλουν μεγάλα και τα μικρά. Αλλά από 15 μέρες αρχίζουν και τρώνε, ας πούμε. Εσύ τώρα αυτό το κάνεις επάγγελμα ή κάνεις και άλλη δουλειά σιγά σου? Πιάξε, εγώ είμαι λίγο απ' όλα. Λίγο απ' όλα, ε. Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης. Γιατί ερημοσπίτης? Όχι, εντάξει. Στο εισαγωγικό. Κουρέας είμαι, κατά κύριο επάγγελμα. Και κτηνοτρόφος, έχουμε τα ζώα. Λίγο απ' όλα είμαι οργανοπαίχτης, παίζω σε πανηγύρια, σε γάμους. Δηλαδή λίγο απ' όλα. Και στις οικοδομές πάω και όπου υπάρχει μεροκάματο. Δηλαδή στη κάσου πάνω για να μείνεις, ένας νέος, θα έκανες τα πάντα. Δεν γίνεται να κάνεις μόνο ένα πράγμα, να εξειδικευτείς ένα πράγμα και να πεις ότι αυτό θα κάνω. Είναι δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Και δεν μένεις χωρίς δουλειά. Αφού κάνεις πολλά πράγματα. Δουλειά. Σε κυνηγάει δουλειά. Μένουμε χωρίς χρόνο. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, καλοκαίρι θέλω να πάω μια παραλία. Ξέρω εγώ ότι δεν έχω χρόνο ούτε να πάω παραλία. Δεν υπάρχει χρόνος. Δηλαδή όταν θες να δουλέψεις πραγματικά, υπάρχει δουλειά. Αυτό θέλω να πιστεύω εγώ. Εντάξει. Τώρα, αν τα μίβεσαι σωστά, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Δεν μου λες εδώ τώρα αυτά τα ζώα. Τα ταΐζετε με ζωοτροφές από ό,τι βλέπω. Με ζωοτροφές εισαγωγής, διότι το νησί πέρα δεν μπορεί να παράξει μεγάλες ποσότητες είτε χονδροειδές τροφές, είτε συμπυκνωμένες. Είναι δύσκολο να παραχθούν στο νησί, γιατί το κλίμα είναι τέτοιο, είναι το έδαφος τέτοιο, δεν μπορούμε. Οπότε αναγκαστικά εισάγουμε ζωοτροφές. Το κόστος είναι τεράστιο. Λόγω μεταφορικών, λόγω απόστασης από το κέντρο, είναι τεράστιο το κόστος της παραγωγής. Επιδοτήσεις παίρνετε? Επιδοτήσεις παίρνουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι στη μεταφορά. Πολύ, δηλαδή σχετικά δεν υπάρχει καν. Δηλαδή, άμα τα υπολογίσεις, είναι ίσα ίσα ούτε. Δεν βγαίνει ένα πόσο είναι 100%, τώρα ακριβώς δεν ξέρω. Πολύ μικρό ποσοστό πάντως. Επιδοτήσεις γενικά. Παίρνουν όλοι οι εκτινοτρόφοι. Εντάξει, ότι είμαστε σε μειονεκτικές περιοχές, έχουμε μία αύξηση, ας πούμε, στην επιδότηση. Μία μικρή αύξηση, αλλά δεν βγαίνεις. Όμως για το κάνεις, δεν βγαίνεις. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, αν δεν τα δουλέψεις τα ζώα στο 100%, δηλαδή, ας πούμε, έχεις 100 ζώα. Αν δεν δουλέψεις τις 90 μάνες, να τις δουλέψεις όλο τον χρόνο, δεν βγαίνεις. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, και πάλι, μην νομίζεις ότι θα βγάλεις μεροκάματο. Δηλαδή αυτό που θα βγάλεις θα είναι εσάς να καλύψεις τα έξοδά σου, άντε για να μείνει κάτι στη άκρη ψύχου. Δηλαδή για το κόπο που κάνεις η εργασία είναι πολύ δύσκολο να μείνει με τα συγκεκριμένα δεδομένα αυτή τη στιγμή κάτι στην άκρη. Επέτος είναι και άσχημη χρονιά. Άσχημη χρονιά γιατί νερό. Σόλα. Τίποτα, είναι όλα. Έχουν πρόβλημα, ακόμα και το νερό υπάρχει πρόβλημα. Έλα, πάμε να βάλουμε. Έλα έξω για να βάλω τις καθήκες μέσα. Γιατί δεν μπορεί να τις βάλεις τα πρώτα τις καθήκες μαζί μέσα να αρμεχτούν. Πρέπει να μπουν σε γκρουπ. Έλα, βρει. Έλα μέσα. Πάμε μέσα. Πάμε. Πήγαινε μέσα, έλα. Έλα, αφού ξέρει. Πήγαινε μέσα. Πήγαινε μέσα γρήγορα. Ξέρει. Εποχή τώρα είναι και έχουν να μείνουν έγκυος να ξεκινήσει η νέα σεζόν. Τώρα το γάλα ελιγόστεψε. Αλλά επειδή είναι τώρα το κορίτσι εδώ είναι λίγο άταχτο. Α, το δένεις κιόλα, ε! Είναι λίγο. Πάζω την αρμέξη και μου κάνει νούμερα. Οπότε τις κάνω κι εγώ κάτι δικά μου νούμερα. Έλα, κάτσε. Λίγο νερό μέσα. Πόσα χρόνια το κάνεις αυτό, Ηλία? Εγώ το κάνω από το 2000. Τώρα δίγαινα να έχω δικά μου ζώα από το 19. Ξεκίνησα να έχω τα δικά μου ζώα.
Ο πατέρας μου πιο παλιά είχαμε, από τώρα θυμάμαι τον εαυτό μου, είχαμε ζώα. Αυτά τα αγόρασα πρόσφατα. Δεν μου λες πόσα λίτρα γάλα τώρα μπορεί να δώσει μια κατσίκα. Για η συγκεκριμένη φυλή μπορεί να δώσει κατά μέσο όρο, αν το τραφεί σωστά, 3,5 λίτρα την ημέρα, 3-3,5 λίτρα για τα κατσίκια μιλάμε τώρα. Ναι, τα πρόβατα. Τα πρόβατα γύρω στα 2,5 κιλά γάλα την ημέρα, όταν υπάρχει συντηρέσιο, δηλαδή έχουν μια συμβολοποιημένη διατροφή. Ποια εποχή είναι η μεγαλύτερη παραγωγή γάλακτος? Όταν πάρει τα αρνιά, δηλαδή άμα γεννήσουν ας πούμε Δεκέμβρη, Γενάρη που είναι η καλύτερη γέννα, ναι. Και τα πάρει τα αρνιά Φεβρουάριο, 15 Φεβρουαρίου, από τις 15 Φεβρουαρίου μέχρι τέλη Απριλίου ας το πούμε, μέχρι μέσα Μαΐου, το ζώο είναι στη φλήρη παραγωγή, δηλαδή εκεί βγάζει πιο πολύ γάλα. Μετά αρχίζει πέφτει κατακόρυφα. Εκεί που βγάζει ας πούμε 2,5 κιλά γάλα, τώρα πρέπει να βγάζει την ημέρα 800 γραμμάρια ένα κιλό. Δεν μου λες τα μωρά δεν τους τραβάνε γάλα τα νεογέννητα. Μέχρι 40 ημερών εγώ τα αφήνω εκεί, 35-40 ημερών είναι έτοιμα για απόκομα. Για το... Κοίτα, κανονικά μπορεί να τα αποκόψεις τα από την πρώτη μέρα, με τεχνητό τρόπο. Αξιπίσω το κάνω αυτό για μεγαλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα. Και από 15 ημερών μπορεί να το πάρεις 20. Το Γιάννη το δίνει στο γάλα, το Βοναπάρτη. Στο Βοναπάρτη το έδινα μέχρι που έκανα να κάνω λίγο σιτάκα για το σπίτι για μένα. Δηλαδή να έχουμε τιμή για να τρώμε, να βγάλουμε κάτι υποχρεώσει. Σιτάκα οπωσδήποτε είναι και ένα προϊόν που κοστίζει λιγάκι, έτσι. Είναι ακριβούτσι και δεν είναι φτηνή. Εντάξει, 12 ευρώ έχει το κιλό, περίπου 12 με 13. Μα λίγα έχει, δηλαδή σχετικά λίγα έχει. Για τον κόπο για που έχει. Για τον κόπο που έχει, ναι. Ναι. Και τώρα αν το γάλα έχει μέσα καθηγητήσιο γάλα. Η αναλογία σιτάκας προς γάλα είναι πολύ μεγάλη. Αν είναι σκέτο πρόβιο, είναι γύρω στα 3,5 κιλά γάλα, βγάζει ένα κιλό σιτάκα. Oh. Αν είναι πρόβιο, δυνατό πρόβιο, δηλαδή παχύ γάλα. Αν είναι ψημαρούες που λένε, δηλαδή έχουν γεννήσει πρόσφατα, πάλι είναι τα λιπαρά τους χαμηλά. Το καθηγητήσιο γάλα, για να ψήσεις, θέλεις 5 κιλά γάλα για να βγάλεις ένα κιλό σιτάκα. Τι να δούμε. Πιο πολύ νερό. Και μου λες τώρα το γάλα που θα βγάλει σήμερα θα το αφήσεις μέχρι αύριο που θα κάνει συντάκια. Για ποιο λόγο? Πρέπει να αποστεί μια ζύμωση το γάλα για να μπορέσει να επεξεργαστεί. Αλλιώς, αν πάντω τώρα όπως το ρμέξουμε και πάμε και το βάλουμε στη φωτιά, γιατί για να αρχίσει να εξαθμίζεται το νερό από το γάλα, ναι, πρέπει να φτάσει σε ένα σημείο βρασμού. Όταν το γάλα είναι φρέσκο και φτάσει σε σημείο βρασμού, θα κοπεί, θα γίνει τυρί. Κατάλαβα. Δεν θα γίνει συντάκα. Για να. Λοιπόν, να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία να γίνεται, πρέπει να υποστεί το γάλα μια ζύμωση. Δηλαδή, πρέπει να το αφήσει το γάλα ελαφρώς να αναπτύξει κάποιους οργανισμούς. Μύκητες, για να μπορείς να το δουλέψεις σε μεγάλες θερμοκρασίες. Για να βγάλεις το νερό από μέσα. Αυτή στην ουσία η συντάκα είναι ότι πρέπει να αφαιρέσουμε με κάποιο τρόπο το υγρό, το νερό που έχει το γάλα, να το βγάλεις έξω. Είναι πάντως καταπληκτικό προϊόν. Ναι, τώρα εσύ μπορεί να το ρυθμίσεις. Τη γεύση μπορεί να τη θυμίσει εσύ τη συντάκα. Ανάλογα τι συντάκα θες να κάνεις. Θες να κάνεις γλυκιά, θες να κάνεις λίγο πιο. Η γλυκιά είναι αυτή που κυτρινίζει λίγο, πιο πολύ, πιο ψημένη, όχι. Κοίταξε, η άσπρη συντάκα που βλέπεις, άσπρη συντάκα και η κόκκινη συντάκα, τη πορτοκαλί, ναι, ναι, είναι διαφορά στις ώρες ψησίματος. Και το γάλα με τζιρό. Δηλαδή, αν είναι καθηγήσιο το γάλα, είναι λίγο πιο άσπρη η συντάκα. Αν πάλι. Και αναλόγως πόσες ώρες θα το ψήσεις. Αν το ψήσεις πάρα πολλές ώρες. Αλλά την πάλι θερμοκρασία. Αν είναι πολύ ποσότητα του γάλα που θα ψήσει, αναγκαστικά επειδή είναι πολλές οι ώρες, θα χάσει. Δεν ξέρω πώς το λέγονταν αυτό ο όρος συνηθισμένα. Χάνει μια ουσία από μέσα το γάλα και μετά γίνεται πιο σκούρο, σκουραίνει σιγά σιγά. Αλλά κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι που του αρέσει οποιαδήποτε. Δηλαδή έχει του αρέσουν πιο σκούρο να είναι, πιο ανάλογο. Αγούστα. Δεν παίζει ρόλο η γλύκα τη. Η γλύκα δεν είναι πιο γλυκιά η μία από την άλλη, πιο ξινή. Πώς είναι? Αυτό το ρυθμίζεις εσύ. Το χρώμα, η αλήθεια, μπορεί να μην το ρυθμίσεις.
Τη γεύση μάρα το θυμίζει εσύ. Ναι. Από το γάλα που θα βάλει μέσα. Mm. Δηλαδή, αν θα αφήσει λίγο φρέσκο. Δηλαδή, αν έχει λίγο πιο φρέσκο, πιο λίγο γάλα, να συμπληρώσει έτσι το ξινό μέσα για να γίνει. Η γλυκή, πόσο γλυκό θες να είναι, αυτό το θυμίζει εσύ. Στην ουσία έχει ένα ξινό γάλα που πρέπει να είναι ξινό, γιατί αλλιώ θα σου κοπεί, θα γίνει τυρί. Και έχει ένα λίγο πιο. Κάνει λεπτέ ισορροπίε δηλαδή. Ναι, δοκιμάζει. Δοκιμάζει τη γεύση για να καταλάβει τι θα βγάλει σαν αποτέλεσμα πριν ακόμα το βάλει στο καζάνι. Και να είναι και αυτό. Άρα, θα έχει λίγο γάλα, ε. Ναι, δεν έχει γάλα. Αυτή είναι ίσα ίσα τη τον παίρνω για να. Είναι πράγματι όμω το ότι τα λε είναι προ τιμήν σου, ξέρει. Κοίτα, πρέπει να τα λέμε. Ότι λε τα μυστικά σε εισαγωγικά τη δουλειά. Εντάξει. Αυτά. Εντάξει, δε, άμα ο άλλο θέλει να ασχοληθεί, θα μάθει. Ιδού, η ρόδο σου δίκιο το πείδημα. Ίδια. Άμα η τέχνη κλέβεται. Εντί... Μυστικά δεν υπάρχουν πια. Αυτή έχει λιγότερο γάλα. Έχει τέτοιο τώρα. Τη βγάζω ξέρω, λίγο περισσότερο γάλα που έχει περίστευμα. Γιατί έχει μικρά. Χάρη! 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 Τέλεια! Τέλεια! Έλα, πάμε μέσα, πάμε μέσα. Πάμε μέσα. Έλα, πάμε. Πάμε βρε μέσα. Έλα μέσα, έλα. Πάμε. Στο Μαντρί, ψηφοφόροι είναι αυτοί. Οι ψηφοφόροι είναι αυτοί. Χειρότεροι, ο Έλληνας ψηφοφόρος είναι χειρότερος. Έχουν δει κόσμο και κόσμο αυτό εδώ πέρα. Όλοι έρχονται Γάλλοι, έρχονται Ιταλοί. Τους έχω βάλει εδώ, τους έχω κάνει με σεμινάρια. Μέχρι και Βραζιλιάνοι έχουν έρθει να με έξουν. Ναι. Είναι ό,τι θέλεις. Ναι, αλλά μπορεί ο καθένας να αρμέγει ένα ζώο ρε σιλία. Κάνει. Τα χέρια του δεν το πληγώνουν, δεν το πτωνάνε. Τους δείχνω όπως να το κάνουν, αλλά εντάξει, εγώ τους δείχνω να βγάλουν λίγο γάλα, μετά το πιάνω εγώ αναγκαστικά. Δεν μπορώ να μου κάνουν στη μια στα ζώα. Τα ζώα θέλουν ειδική μεταχείριση. Βέβαια. Έχει φύσει τώρα το αρνάκι. Αν μπορεί να το ανοίξεις να το βάλεις μέσα. Ναι, αμέ τώρα. Θες να πεις, περίμενε, θα ανοίξω εγώ. Έχουν απώλειες αυτά τα αρνιά. Τι, πέθανε κανένα. Στις γέννες πάνω είναι δυσκολεύονται. Πέντε κομμάτια μικρά πεθάνανε. Και παραπάνω ήταν. Τι φταίει σε αυτό, Αντώνη. Κάλα βαθύνουν, ας πούμε, στη γέννα είναι μεγαλόσωμα. Ναι. Και βγαίνουν εύκολα. Δεν βγαίνουν εύκολα, ε. Και πεθαίνουν. Το αρσενικό αυτό. Και πεθαίνουν πριν βγουν, δηλαδή. Ναι. Αυτό ήταν μόνο του, με τη μάνα του. Και ερχόταν κανονικά. Αλλά πολλά μαγειμάνα 6 ώρες να γεμίσει. Πω! Και ευτυχώς και από τον πρόλαβα εγώ και το έβγαλα πολύ. Το δανό. Όπως ο χειρού, το όπως η μαμή, ε. Εγώ αλήθεια δεν τα κάνω αυτά. Ναι, ναι, βέβαια. Κάνω νεκτάριο και ο πυράλης. Πόσο το ξέρω. Μαζί. Λοιπόν, μόλις βλέπει αυτό στα ζώρια, φεύγει. Φοβήθηκε. Να χρειάζεται. Όχι, φοβήθηκε, αλλά μου λέει, πάω μου λέει, έχω κάποια δουλειά μου, λέει, έφυγε. Σε εγώ αλήθεια δεν ακουμπάω. Πάω εγώ, αυτό πήγε να πάει να κουρεύει. Ναι. Είναι και κουρεύει. Το ξέρω, αυτό πέρα. Τότε κουρεύει. Το βγάζω δηλαδή, αλλά ήταν 4 κιλά, μήπως του πέρα 4. Το μωρό. Το μωρό αυτό πήγε. Πάρα πάρα. Άμα δεν το βγάζα ήταν... Τελειωμένο. Αυτό εδώ είναι για το οποίο μιλάμε. Για αυτό εδώ. Αυτό το θηρίο. Ναι, αυτό σας είναι, θα γίνει 100 κιλά, 120 κιλά, θα γίνει άνετα. Τι λέτε, 8 μήνο είναι. Αυτή είναι η Ισπανιόλη κυράτσα. Ναι, αυτό είναι. Άσαρτη. 7 μήνο είναι μπα. 7 μήνο, όχι, το όλο είναι τώρα. Τώρα μας, ναι, αλλά γεννήθηκε Γενάρη μέσα. Ναι. Φεβάρι, συγγνώμη, Φεβάρι. Λοιπόν, φεύγω, θα τα πούμε αύριο στο Μητάτο. Ναι, είπαμε, στον Άγιο θα έρθεις. Εκεί από κοντά. Στον Άγιο θα δεις τα μάξι που μέσα στην αυλή του Αγίου. Στον Άγιο, έγινε. Okay. Καλά, δεν έχω πρώτη φορά που βγάζω, ξέρω. Ξέρει. Η Μαρούκλα έχει πάρει. Ποιος εγώ? Παπακαθρέφτης. Ναι, Παπακαθρέφτης. Όχι, δεν το ξέρω. Αυτός είναι Πειραιά. Είναι Πειραιά. Κάθονται πάνω τώρα. Έρχεται, μένει πάνω στο μαστοκάδο. Ωραία λοιπόν, θα σας δω αύριο. Ναι, θα δω. Άντε, καλό απόγευμα. Λοιπόν.
Φίλε, θα τα πούμε αύριο. Αν φάμε και κάνα σιγά, καλά φραγκό, σου κολαθρό. Δεν τα τρώω, θα πάρω για την γυναίκα μου. Για να τα μαζέψουμε. Καπετάνισα. Ναι, άντε, γεια. Εννοείται. Γεια σα. Τι έκανε, πότισμα. Εδώ τα λουλούδια. Κάνε κάτι κουβαλά νερό από το από κάτω. Επειδή έρχομαι από κάτω πια, για να μην βγάζω από τη Στέρνα. Ναι. Είναι εύκολο να το κουβαλά από τη Στέρνα από πάνω. Ενώ θα μάξει αυτή τη ρήπλα, είναι πιο εύκολο. Έχετε βάλει κάτω δεξαμενέ πλαστικέ νερού, ή όχι. Ποιο. Εδώ. Αυτέ είναι γεμάτε, αλλά αποτίζουμε τα δεντράκια από κάτω αυτά και φεύγει. Ναι. Αυτές είναι γεμάτες, με βροχή, με βροχή. Από το βροχή νερό, έτσι, από τις στέγες μαζεύεται. Ναι, αυτό είναι από την αυλή, από την αυλή από εδώ πέρα όλα, όλα από τον Άγιο από πάνω, οι ταράστες, όλα γύρω γύρω, πάει το νερό μέσα εδώ και μαζεύονται μέσα. Γεμίζουν το χειμώνα αυτό, τι γίνεται. Το έναν είναι 10 τόνους, 4, 10, 40, 40 τόνους νερό είναι αυτά. Και γεμίζουνε. Γεμίζουνε. Α, όχι βροχές βέβαια. Και με το λίγο βροχή που θα κάνουμε όλο πάει μέσα, δεν χάνεται τίποτα. Είναι καλό σύστημα αυτό. Το μόνο κακό που είναι πλαστικά δεν είναι ταράστερες, μόνο δεξαμενές για να γαντάρουν το... Αυτή χαρά με τον παραμικρό, πολύ ασπάζουν. Πάρουμε το λίγο γαλατάτι, αλλά είναι... Η διαδικασία είναι η ίδια. Πόσα λίτρα γαλατάτι, περίπου στα 8 λίτρα είναι. Και θα βγάλεις πόσο ήταν. Περίπου στα 2,5 με 3 κιλά σιτάκα, γιατί είχε μέσα την καστική σιωγάλα. Δεν είναι καθαρά φρόγιο, όταν είναι καθαρά φρόγιο θα ήταν λίγο παραπάνω η αποδόση. Εντάξει. Τώρα με αυτά τα δεδομένα της εποχής πάμε σύμφωνα. Δεν έχει πολύ καλά αυτή η εποχή. Είναι πιο... Είμαστε πιο κάτω. Θέλεις αναπτύρα με μεγάλο φωτιά, να μην κλείσεις να πάει φωτιά. Να μην πάει φωτιά, να μην πάει φωτιά. Στην αρχή, πριν του φωτιά να είναι πάρα πολύ χαμηλή. Γιατί να είσαι πλήσεις στην αρχή λίγο τη φωτιά. Πολύ λίγο μπαίνει η φωτιά, δηλαδή πολύ χαμηλή η φωτιά αρχικά. Δηλαδή, αν το δώσει από την αρχή πάρα πολύ δύναμη στη φωτιά, θα σου κόψει. Δηλαδή, είναι πολύ πιο εύκολο να κομπεί. Αλλά εντάξει. Πώς μπορείς να φτάσεις τώρα πριν να αρχίσει. Αυτό θέλει περίπου να πάει στη μισή ώρα μέσα, πρέπει να φτάσει στους 90-93 βαθμούς για να αρχίσει να γίνεται εξάτμιση του νερού από μέσα. Και θα το ανακατεύει συνεχώς από την αρχή που θα το ξέρει. Τώρα που βάλαμε μπροστά στη φωτιά μέχρι το τέλος που θα το κατεβάσει για να το φάσει. Πόσες ώρες κατάει αυτή η διαδικασία είναι. Ανάλογα στο γάλα, αυτό είναι πάρα πολύ λίγο γάλα. Είναι... Το ψήνουμε κάθε μέρα γιατί δεν έχω χώρο στο ψυγείο να μπορέσω να συλλέξω περισσότερη ποσότητα γάλα του, δηλαδή για περισσότερες μέρες. Κοίτα, αναλόγως, τώρα σε αυτό το γάλα θα κάνουμε 2-3 ώρες σίγουρα θα κάνει. Αν ήταν ας πούμε ένα μεγάλο γαζάνι και έχεις μαζέψει περίπου στα 40-50 κιλά γάλα. 7 ώρες. 6-7 ώρες, ανάλογα το γάλα. Αν είναι καστιγίσιο, καλύτερα να έχεις πολύ υπομονή, γιατί θα πάει 8. Ανάλογος το γάλα που έχεις. Τη λιπαρό, πόσο λιπαρό είναι το γάλα που έχεις. Είναι σε εποχή, ανάλογα την εποχή. Γι' αυτό συνήθως το χειμώνα δεν κάνουμε συντάκα. Το χειμώνα το γάλα είναι σε πιο χαμηλά λιπαρά, διότι βρίσκουν και λίγο χλωρό, ας πούμε, όσο βρίσκει το εδώ πέρα. Δεν βρίσκει. Είναι ξερότοπο. Αλλά όσο τρώνε χλωρό τα ζώα, είναι πιο, το γάλα έχει πιο πολύ πιο χαμηλά λιπαρά. Και δεν ξυνίζει εύκολα. Οπότε είναι, η συντάκα είναι ένα προϊόν που γίνεται κατά κύριο λόγο το καλοκαίρι. Μπορεί να γίνει εύκολο το χειμώνα. Δεν μου λες Ηλία, αυτό εδώ που το ανακατεύεις, το ξύνο, τι είναι αυτό ακριβώς. Αυτό και πώς το λέτε. Εμείς το λέμε καλαμούτσι. Καλαμούτσι. Η ονομασία του είναι καλαμούτσι. Είναι από ξύλο βαγιάς.
είναι φτιαγμένο. Δηλαδή παίρνει το ξύλο, τα ξύλα που είναι οι βαγιές. Το κόβεις, το πελεγκάς, εκεί που το θέλεις εσύ, ανάλογα το καζάνι που έχεις, ανάλογα πώς το θέλεις να είναι, τι σχήμα της να έχει, του δίνεις το ανάλογο καλούπι. Για να προτιμάτε το ξύλο. Αυτό το ξύλο είναι καλό διότι δεν διαβρώνει εύκολα, είναι ελαφρύ, δεν σε κουράζει στο χέρι, είναι πολύ ελαφρύ, είναι γερό και η επιφάνειά του δουλεύεται εύκολα, ας πούμε, είναι πολύ εύκολα δουλέψεις, να φτιάξεις, να δώσεις εσύ αυτό που θέλεις. Πόσο επίπεδο θες να είναι, ανάλογα το καζάνι που έχεις. Έτσι φτιάχνουν. Βαριά είναι το φοίνικες, έτσι, ή όχι, ή κάνω λάθος. Φοίνικο δέντρο. Από το φοίνικο δέντρο, πώς την είπα, βαγιά. Βαγιά, έτσι, ναι. Επίσης λέμε, βαγιά, ξέρω, πώς είναι. Σωστό. Φοίνικο δέντρο, ναι. Θα μου λες τώρα, δεν θα μπορούσε ειδικά για μεγάλες ποσότητες γάλακτος να έχετε ηλεκτρικό καταδευτήρι, να φτιάξει ένα μηχανισμό που το γυρνάει να μην μπεδεύεσαι με τα χέρια. Υπάρχει καταδευτήρας. Τον έχει κάποιος στον κάσο δηλαδή. Εκτός από το τυροκομείο όχι. Είναι μεγάλη ευκολία, αλλά πρέπει να, και πάλι, και ένα καταδευτήρας να δουλεύει, πρέπει να είσαι πάνω του στο θέμα της ρύθμισης της φωτιάς. Δεν πρέπει να το αφήσεις και αφήγεις. Θα παρακολουθείς τι γίνεται. Ο Βαναπάτης έχει τέτοιο. Ο Βαναπάτης βέβαια έχει κανονικά το ψήνει με ένα δευτήρα. Γιατί άμα ψήνει, ας πούμε, γιατί θα σου ψήνει για ποσότητες, βάζει 400 κιλά γάλα να ψήσετε ταυτόχρονα. Δηλαδή για μεγάλες ποσότητες γάλα αυτούς δεν μπορεί να βγάλει με το χέρι αυτό. Δεν γίνεται. Έχω φίλοι, ξαδέλφια μου που έχουν μεγάλες μάντρες. Και βάζουν μέχρι και 100 κιλά μέσα σε καζάνι. Μόνο που το βλέπεις τρομάζεις. Δηλαδή βλέπεις μια κολυβήθρα δίπλα σου. Πρέπει να αδειάσει αυτό όλο το νερό μέσα. Δεν είναι 12 ώρες να φύγει αμέσως. Είναι πιο πολύ, ας πούμε, κτηνοτρόφτηνο κόμμα ή στο μισή που πονά τα χέρια τους, πονά οι όμοι τους. Είναι αυτό. Είναι σκληρή δουλειά. Δεν είναι δουλειά που αντικάμεις. Ειδικά είναι σε κάθε μέρα, ειδικά όταν είναι η εποχή του αρμέγματος, είναι πολύ η καμπανιά είναι η μέση σου. Είναι η μέση το πρόβλημα. Εντάξει. Τα πόδια όχι τόσο όσο η μέση, το σκύψιμο. Να σκύψεις όλη την ώρα. Εμείς βέβαια εδώ στα νησιά γύρω γύρω και στην Κρήτη έχουμε άλλο σύστημα αρμεξίματος σε σχέση με τη Βόρεια Ελλάδα. Εμείς πάμε από πάνω από το δούτι το κοβαλάμε, ενώ οι έξυπνοι φίλοι μας πάνω στη Βόρεια Ελλάδα κάθονται και τα ρεύουν μια χαρά. Εγώ πιστεύω ότι ο δικός μας τρόπος είναι ο λάθος. Αλλά εντάξει. Τώρα υπάρχουν τα αρμακτήρια βέβαια, άμα θες. Είναι πιο εύκολο να στήσεις ένα αρμακτήριο, να αρμέγεις 4-4, ξέρω εγώ, 12 ανάλογα πώς άλλο. Καλώς το είναι. Ο ταφεντικό ήρθε. Ναι. Τι μου λέγες για Αγατσιστάκα, τι κάνεις παλιέ. Η Σιντάκα όπως την έψινε ο πατέρας μου, ναι. Ξεροψήνε το καλά και έφυγε το ξύλο αυτό το καλαμούσι, τον άφηνε μέσα να σταματάει όρθιο μες στο καζάνι. Ναι. Τότε ήταν ξεροψημένη. Ναι. Μετά την άφηνε μες στο καζάνι, την γύρω στις 3 με 4 ώρες να κρυώσει, να πάρει και την κρυάδα της, ας πούμε, να σταματήσει. Και μετά την βγάζει από εκεί και την στείλει μέσα σε κιούπι, πύλινο. Σε κιούπι πύλινο. Το πιθιακό του είναι γασιώδες, πιθιακό, πιθάρι, όπως και το πεις. Yeah. Υπήρνε μέσα γύρω στα 10-12 κιλά και εκεί μας έπαθαν τη σιτάκα. Την εστιβιάζανε μέσα στο ο Κιούπι και πάνω η μάνα μου έβαζε αμπελόφυλλα, δροσερά αμπελόφυλλα και τάστρωνε με λάδι, καλό λάδι και από πάνω μια πουθάνα αλάτι. Αλάτι, κοντρός της θάλασσας, φυσιολογικό αλάτι. Εκεί λοιπόν εμένανε με στο κιούπι σκεπασμένο ένα χρόνο δίχως ψυγείο, δίχως τίποτα. Και το άνοιγες. Μ' αρέσει αυτή η εικόνα έτσι όπως την περιέγραψε. Δηλαδή με τα φύλλα και τα λοιπά και το φωτρό αλάτι περνάμε. Το φωτρό αλάτι από πάνω. Το έβαζε λοιπόν αυτό το με μπελόφυλλο από πάνω και ήταν από μέσα αντόπιο. Η Σιντάκα όπως την έβαλε μέσα εκεί καθόλου. Το ίδιο κάνανε και την Ελλαϊκή. Ναι. Η Ελλαϊκή πάλι. Για πες τι είναι, εγώ ξέρω, αλλά πες Ελλαϊκή να ακούσει ο κόσμος τι είναι η Ελλαϊκή. Η Ελλαϊκή είναι η μυζήθρα, μόλις τη βγάζει από το καζάνι, τη σειρώνει, τη στεγνώνει μέσα στο κιούπι,
στο Δουμπί. Και μετά από εκεί ξεραίνεις πάνω σε τάβρες μέσα στο Μητάδο. Ναι. Από λέει το φωτιά από κάτω από τη Φαρανισιά, από τα ξύλα που ανέβουν οι θερμοκρασίες. Και εκεί πάνω προς το, η τάβρα στεγνώνει η μυτζήθρα, αλλά κάθε πριν που πάει ο βοσκός μέσα, ο κυροκόμος, τη γυρνάει και βάζει πάλι αλάτια από πάνω και της τραβάνει το σκουγκάρι από κάτω των ξύλων να μην έχει πάνω δραστηρίες σε τέτοια πράγματα. Και σε 30 μέρες το πολύ έχει στεγνώσει και έχει ξεραθεί μυτζήθρα τελείως. Ξερήμητη. Ακούστε γνώση και πάνω από το καπνό, αυτό όλο που βγάζει πάνω ο καπνός μέσα από τα ξύλα, γίνεται μαύρη από έξω σε ορισμένα σημεία και μαυρίζει. Τη βάζει μέσα σε νερό, καθαρό νερό, και την κρίνει δύο μέρες, τη μαλακώνει και τρίβει, τη κρίνει, τη γίνεται βροκάθαρη και μετά τη κόβει κομματάκια, τη στεγνώνει καλά και τη βάζει μέσα στο κιούπι. Κομματάκια, κομματάκια, τη στηριάζει μέσα την ελαϊκή μέσα στο κιούπι. Και μετά έχει στο βούτυρο, το καλό βούτυρο στο προβάδο, ψημένο λάδι. Να γίνει λάδι ο βούτυρο. Το ρίχνεις μέσα στο δοχείο εκεί που είναι μέσα η λαϊκή μέσα και σκεπάτεται καλά μέσα όλο μην έχει χαραμάδες πουθενά. Εκεί λοιπόν την έχεις μέσα ψημασμένη, πάρ' τα ψυγείο μέσα, ε. Έβαλες στο ψυγείο, πέταξε. Χωρίς ψυγείο. Μέσα σε νερό. Υπάρχει τρόπο να συντηρούν τα τρόπο. Ναι, είχα το τρόπο αυτό, δίχως ψυγείο. Και το είχαν λοιπόν μέσα στο γιούπι αυτό, σε μέρος να είναι δροσερό. Η θερμοκρασία δηλαδή, όχι πολύ ζέστη, ούτε πολύ παγωνιά δηλαδή, αλλά να είναι φυσιολογική το μέρος που είναι στο δωμάτιο μέσα. Εκεί δεν είχαν ένα χρόνο, τα Χριστούγεννα την ανοίγανε. Γύρω στην πρωτοχρονιά που γυρνάγανε στον Άγιο Βασίλειο. Γιατί τα Χριστούγεννα, τι κάνανε τα Χριστούγεννα. Είδα που λέγανε τα γάλαντα τα παιδιά και γυρνάγανε και την εικόνα του Σταυρού, στην Αγία Μαρία πάνω. Γυρνάγανε την εικόνα και τα τραταμέντα ήταν στους βοσκούς όλο, το πιάτο με την αλλαγή πάνω στο τραπέζι. Άμα πήγε σαν σε κανένα βοσκό, λέει καλά, ζύμπαλο, ξύσεις, λέει, λουκέ και λέει, λουκέ. Αυτή ήταν η λαϊκή. Κάνα χαλίκι, γιατί τη λένε χαλίκι. Πώς το λένε? Χαλίκι τη λένε τη λαϊκή. Δηλαδή όπως το χαλίκι, το κοκλάκι ας πούμε, το κομμάτι, εσύ έχει η λαϊκή μέσα στο... Είσαι κομματάκι, ας πούμε, με το κόκκινο όπως ήταν, ήταν ευρώ πράγμα. Η λαϊκή. Σαν δύο, ναι. Άλλοι δεν τις επιτυχαίναν τόσο καλά, άλλοι ορισμένοι. Τώρα η αδερφή μου ακόμα κάνει βάλω, ο αδερφός μου συγχωρεί. Άσε μάστρος να φτιάξεις καλή... Ο Ιβίτσρο αδερφός μου έκανε τέτοια πράγματα. Άσε μου μόνο τα εγώ την έκανε εδώ πάνω, μέχρι ο Καραμαλής έβαγε εδώ μέσα ηλεκτρική από τα χέρια μου. Ο Καραμαλής, ο τελευταίος τώρα που είναι ο Στέρ Καραμαλής, ο πρωθυπουργός, ήρθε εδώ το 2003 ήταν το 4 που βγήκε ο πρωθυπουργός. Το 3. Και μάλιστα πήγε να βγει από την πόρτα έξω. Δεν χώραγε. Και δεν χώραγε να βγει έξω. Πού να χωρίσει. Και εδώ στη Κελαϊκή εκεί πάει και με κι άλλο. Ήταν που ήταν καλά θα θέλω να σου πω δηλαδή. Του ζητήσουμε. Έχουν περάσει εδώ από τον Άγιο πρόσωπα πολλοί σχόλοι να πούμε. Περίμενε. Ροίκιο τον λέτε Ροίκιο. Ροίκιο. Ροίκιο λέγεται Ροίκιο. Το σαμνακάκι το κριτικό μα. Ναι, το σαμνακάκι το κριτικό το λέμε εμεί Ροίκιο. Ορισμένε λέξει τη πόλη μα. Αυτό να πούμε ότι είναι ένα χόρτο έτσι το οποίο βγαίνει κοντά σε ταγασά. Και εδώ πάρει στον Άγιο βγαίνει στα βουνά. Σε ορισμένα μέρη έχει μέρε που δεν βγαίνει, έχει πολλά μέρη που βγαίνει. Εφέτος δεν μαζέψαμε πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, ορισμένοι. Δεν είχε πολύ. Δεν είχε πολύ πράγμα. Αλλά άλλη χρονιά σε μαζεύανε στο βάλια ολόκληρη, το συνδυάζανε. Ο καθαρίζει πρώτα αυτή τη διαδικασία στο καθάρισμα, πλήσιμο, στέγνωμα και μετά το βάζει παντουσιά άλλο δίκιο, παντουσιά αλάτι μέσα στο δοχείο που παντού βάζει. Ναι. Αλάτι. Το παστώνει δηλαδή. Το παστώνει. Και. Έχω δει που το κάνει και κοκκινιστό. Το μαγειρεύει. Στο εστιατόριο το πάνω κάτω. Άμα θα το συμπιάξει στο κιούπι μέσα και γεμίσει, πρέπει η άρμη να έρχεται να πλέει, να φαίνεται να μην φαίνεται. Και μετά βάζει από πάνω μια πέτρα της θάλασσας, ένα βόλο, τα δέρια. Βαστάει και βάζει από πάνω, βαστάει και κάτω λίγο μέσα και βαστάει και αυτό μέσα δύο χρόνια. Όχι πάλι πολύ, δεν βαστάει αυτό, δίχως τα ψυγεία, δίχως τίποτα. Το χρόνο πρέπει να φύγει αυτό. Γιατί όμως μία μια χρονιά λέει, λέγανε παλιοί, όμως σου μια χρόνια και βγει το καινούριο, μετά δεν ψήνεται. Αλλά έχουν βρει τώρα άλλα κόλπα με τις σκίτσες, με ζούμα μου, και εδώ ψήνουν γρήγορα. Εδώ έχουν πολύ ακριβώς στα εστιατόρια.
Τώρα, άμα το κουράσει εδώ, αν πάρει ένα που πουλάει εδώ πέρα, θα σου πει 12 ευρώ δίχως την άρνη. Το κύριο, δίχως ευρώ δίχως την άρνη. Το παίρνει όμως ο εστιατόρος αυτός κάτω εκεί, το δίνει μετά τη μερίδα, μπορεί να του βγάλει ένα πιάτο. Με δυο κόπες βέβαια αντιγανιτές, ξέρω εγώ τι, θα του πάρει 12 ευρώ το λιγότερο. Έτσι λέω εγώ γιατί εγώ δεν πάω βέβαια, δεν τα λέμε αυτοί που πάνε. Έχει κόπο το παιδί. Το δύσκολο είναι να καθαριστεί. Έχετε διάφορα παιδιά να σε πιάσω. Έχετε μέλη μας, καντεπαστές. Πέφτουν πάλι. Έχετε πάλι, δεν ξέρω πέτα, ξέρω που θα κάνεις. Θα κάνω μπρόμο. Είδα μου το δουρσί με την κάπαρη. Γι' αυτό το κάνουν. Και τα καπαρόφυλλα και τα κουράκια του. Ναι, αυτά όλα τα κάνουν δουρσί. Και άλλο έχουν εδώ. Όπω η δαμαγωρία με στη δάκα δεν γίνονται σαν τα μέρη. Όπω από μια. Κάνα κάτι ερωτήσει οι δημοσιογράφοι για κάτι παιχνίδια που κάνουν. Λέει. Η Σιτάκα λέει με τα μακαρόνια σε ποιο μέρο τη κάνουν, στην Κρήτη. Στην Κάσο. Ήταν ο δημοσιογράφος ας πούμε που το ρώταγε γι' αυτό και λέει η κοπέλα που την ρώταγε και λέει στην Κρήτη. Λέει έφερσες. Ενώ γίνεται στην κάρτα. Αρχίζει και στρώνει σιγά σιγά, όταν τώρα που σιωχνίζει σημαίνει ότι αρχινάει και έρχεται σε σημείο που αρχίζει και εξαφνίζεται το γάλα. Πάρα η φωτιά παραμένει χαμηλή. Η φωτιά πρέπει να παραμείνει ακόμα λίγο χαμηλή. Άμα πάρει λίγο φωτιά τώρα θα φουσκώσει. Ναι, θέλουμε να στρώσει, να αρχίσει να εξαφνίζεται καλά το γάλα, έτσι ώστε να μπορεί να το δώσει, δηλαδή να το δώσει κανονική φωτιά μόλις στρώσει. Να στρώσει μετά δώσει του φωτιά, δεν έχει θέμα. Θέλω να το δώσει παραπάνω φωτιά γίνεται πιο σκούρα η σιτάκα μετά. Ο κινήτης τέλας. Παιδιά, βλέπω ότι από το αρχικό επίπεδο μέσα στο καζάρι έχει κατέβει. Αυτό. Δηλαδή έχει αρχίσει και εξαφνίζεται. Τα κατεβαίνει τώρα σιγά. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία να φεύγει από μέσα το νερό. Ναι. Τώρα εγώ σιγά σιγά πρέπει να το δώσω λίγο παραπάνω φωτιά. Βλέπεις. Αρχίζει και βάζει πιο πολύ αθμό τώρα. Ναι. Είναι η ώρα του να ανεβάσουμε λίγο τη φωτιά. Λίγο. Πάλι σταδιακά. Όχι απότομα. Ελάχιστο. Για να επιταχυνθεί τη λίγο η διαδικασία. Ακούγεται από εκεί στην Ιλία. Λοιπόν, άλλαξε η βάρκα. Ναι. Αυτή που αφήσατε χθες. Ναι, έπρεπε από εδώ γιατί. Ναι, άλλαξε η βάρκα. Και η παλιά. Ναι, εσύ. Η παλιά χρονιά. Άνοιξε τα πίκο, πέραμε σε εκεί. Κάτσε, δεν παίρνει. Παντώνει, αν πει και μια συνταγή. Κασιόνι και εδώ με τη Σιτάκα. Και πες εδώ. Σιτάκα, στη συνταγή είναι το εξής. Μόνο στα μακαρόνια την κάνετε. Για τα μακαρόνια. Μόνο στα μακαρόνια την χρησιμοποιείτε. Πού άλλο. Έχει, άμα θέλει να μάθει τώρα για άλλες συνταγές. Που κάνουν τη... Αυτός ο Μιχάλης από τη Χρήτη του Παπαγανάκη είναι μάγειρα. Και μου λέει, μπορεί να φτιάξει μου λέει 20 φαγητά με τη Σιτάκα. Και άλλοι φτιάχνουν τη ροπιτάλια γυναίκες. Τη ροπιτάλια. Άλλες, δεν ξέρω ακριβώς πώς θα κάνουν, ας πούμε. Εμείς έχουμε μάθει μαγαρέ με τη Σιτάκα, με το καφέ, με τη κουλούρα. Το να κατέβεις με το μέλι. Σιτάκα να κάνεις με το μέλι. Ο αδερφός μου Μίτσης την έκανε με το μέλι. Σιτάκα με το μέλι την ανακάτευε και βάζαμε πάνω στο ψωμί κάτι πριν το βάλαν έτσι. Με το καφέ. Πριν. Επίσης, ο Βούτυρος έχει την μαντινάδα του. Για να βγούμε το κασόλι, ναι, με το μέλι. Σε ποιο θα σε προσφέρουν να πει πω δεν σε θέλει. Στέρνο σου λέει Βούτυρο, στέρνο σου Βούτυρο, πώ το λέει. Δρύλα Αργατινή. Αργατινή θα πει το βράδυ. Το βράδυ θα μιξεί το γάλα και να το βράσει. Σου ψέμενο δρύλα Αργατινή και Βούτυρο ψητάρι. Και ένα ψηλό με στον αρνί να κάνει με ρωτάρι. Δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν κατάλαβα τίποτα. Στέρνο σου, δρύλα Αργατινή. Και βούτυρο ψητάρι. Τι το ψητάρι. Ψητάρι, βούτυρο ψημένο. Α, ψημένο. Και ένα ψηλό με τον αρνί. Να τα μόγουλα του είναι μόνο μαύρα, λίγο τα αρνί, τα μάτια του βγάζουν μαύρα. Ψηλό με τον αρνί να κάνει με ρωτάρι. Να το έχει δει στο σπίτι, να το ταΐζεις διάφορα.
ξερούς καθπούς για πράγματα. Για τους πάντανε παλιά οι άνθρωποι το μεργάρι που το κάνανε, δεν είχαν ψυγεία. Δεν είχαν ψυγεία, είχαν ένα αρνί στο σπίτι δυο ασθενικά, ας πούμε, εννιά. Γιατί θετικά που ακουραβόταν να σφάξεις. Δεν θα σπαθούν τα θετικά πρώτα οι άνθρωποι, σηκάζουν. Μόνο τα ασθενικά. Και το, αυτό το αρνί λοιπόν το είχες. Και το τάιζες στο καλοκαίρι, μέσα στον Αύγουστο, πήγαινε 15-20 κιλά, όπως πήγαινε. Το σφάλιζε και το κάνανε καβουρμά. Καβουρμά, ναι. Ακόμα το κάνουν οι Ολυμπίδες, συνόλυμα. Το κόβανε κομματάκια, το καβουρδίζαν στο καζάνι, στην παρανεσία στα ξύλα. Και το καβουρδίζαν καλά να ψηθεί, δηλαδή να μην σου χαλάσει μετά στο λιπί μέσα στο πηδιακό. Είσαι εντενεκέ, ας πούμε, κάπου το βάζανε σε λιούπι, κομματάκια, μερίδες. Και το άλυμα που βάζεις από τα αρνί, το λίπον, το όλιονες και το έχουνες όπως στην αλλαγή που είχαμε στη Μιζίδρα. Ακριβώς το ίδιο. Και άνοιγε λοιπόν το λιούπι και έβγαζες από μέσα με την κουδάλα ένα θηλό, ανάλογα τη μακαρονάδα που θα βγαίνεις, το γιουβέτσι, τι θα βγαίνεις. Και το μαγείρευες και κοζόνα το φαγητό. Δεν είχαν ψυγείο. Ναι, κάνει και το χοιρινό το κάνουν. Υγείο καθόλου. Και το χοιρινό το κάνουν έτσι. Πώς το πιστεύω. Το κάνουν στην αμοργό, ας πούμε. Α, δεν ξέρω αυτά τα γουριά εκεί πέρα. Αλλά εγώ ξέρω στην όλη που γνώρισα, πρέπει να το κάνω ακόμα έτσι. Δεν μου λες τη συνταγή, τα μακαρόνια με τη στάκα πώς την κάνεις εσύ, γιατί εσύ είσαι φυσικός. Συνταγή. Είσαι ειδικός εδώ πέρα. Ναι, άκου να δεις. Αφού έχω κλάσει το νερό καλά, ρίψω μέσα τον άλλο αλάτι στο καζάνι στο νερό, το ανάλογο νερό, το καζάνι, το νερό που θα βάλει στο καζάνι, δεν συμπληρώνει μετά που θα βάλει στα μακαρόνια μέσα. Συμπληρώνει ένα κουτί νερό μέσα πάλι. Όχι, θα βάλουμε, ας πούμε, για δύο πάθη μακαρόνια αυτό το καζάνι. Αφού το βάλω αυτό το νερό μέσα, θα κανονίσω με δύο πάθη μακαρόνια να βάλω μέσα. Σχεδόν θα έρθει πιο πάνω από το πιτζεμπού να το βάλω το νερό. Να αποκλάσει καλά, να βράσει. Μπορεί να το αυτό το βάλω λίγο χωρά, τότε τα μακαρόνια μέσα, γύρω στα 8 με 10 λεπτά κάνω τα μακαρόνια να σχεθούν. Αφού λοιπόν... Δεν πρέπει να κρατάει το μακαρόνι, δεν πρέπει να, δηλαδή πρέπει να, να μαλακώσει αρκετά. Δεν είναι όπως τα μακαρόνια που τρώμε που λέμε αντέντε. Ναι, ναι, να είναι στο δίκιο του τα μακαρόνια. Αλλά όταν ρίχνεις μέσα νερό κρύο, μετά αρχίζουν τα μακαρόνια δεν ψήνονται την ώρα του. Δηλαδή βάλεις το νερό μέσα αυτό που θα ρίξεις με τα μακαρόνια, αντανεκατεύεις να ψηθούν καλά στο δίνιο του νερού ψημένα και αφού ψηθούν τα μακαρόνια, το κατεβάζεις το καζάνι από τη φωτιά, του ρίχνεις μέσα ένα μισό λίτρο νερό, κρύο, για να μην σου λασπώσουν. Έχουν και αυτό το μυστικό. Να μην λασπώσουν τα μακαρόνια λοιπόν. Τα ανεκατεύουμε, τα αφήνουμε εκεί πέρα να κρυώσουν μοναχά του. Μετά τα σειρώνουμε, αλλά πρώτα έχουμε την καραβάνα με τη σιδάπα, έτοιμη. Ναι. Βάζουμε χυλό από τα μακαρόνια, βγάζουμε τα μακαρόνια, βγάζουμε το χυλό, να κατέβουμε τη σιδάπα καλά και κάνουμε όπως η κρέμα του χυλό. Ναι, να κατέβουμε καλά. Εν τω μεταξύ το άλλο καζάνι δουλεύει κρεμμύδι. Ναι. Κρεμμύδι, ψιλοκομμένο κρεμμύδι, με καλό βούτυρο μέσα. Και αφού τα σειρώσεις τα μακαρόνια, τα μεταξύ με τη σιδάπα, μετά έχεις το κρεμμύδι από πάνω. Και είναι έτοιμο. Το κρεμμύδι ξανθό ή μαυρισμένο. Το κρεμμύδι να είναι προς το κίτρινο. Ορισμένα γιατί έχουν μαγειρεύσει εδώ μέσα κόσμος και προσμάγεις. Εδώ μέσα έχουν περάσει γυναίκες, νοικοκυρές, χασιώδες. Και έβλεπα εγώ λοιπόν και μάθαινα. Έβλεπα από τη μάνα μου, αλλά τα πιο πολλά τα μάθαινα εδώ πέρα. Τα πιο πολλά τα μάθαινα εδώ. Το κρεμμύδι, άμα θα έρθει να σου ετοιμαστεί να κοκκινήσει λιγάκι, να είναι η ώρα του, είναι μέσα δυο κουδαλιές στη σούπα σε χυλό. Για να σβήσει, να μην σου. Χυλό και να. Χυλό από τα μακαρόνια. Χυλό από τα μακαρόνια. Μέσα στο κρεμμύδι. Το κάνανε πολλέ φορέ, πολύ τα βλέπα εγώ. Τότε λοιπόν δεν είσαι ακόμα στα μακαρόνια, δεν κατέβει καλά όλα, είναι έτοιμα για σερβίδι του. Γιατί η γυναίκα τι κάνει, κάνει τη σιτάκα, τα μακαρόνια, ναι. Και το κρεμμύδι το βάζει από πάνω. Ναι, στο πιάτο το βάζουν ορισμένοι. Στο πιάτο το βάζουν ορισμένοι. Οι γυναίκες είναι κασιώδες, τα ξέρω αυτά. Ναι, ναι. Λοιπόν, βάζει το κρεμμύδι από πάνω, στο κάθε πιάτο, άλλο σου βάλει τα. Εμείς πάλι εδώ είναι 15-20 άτομα μέσα και τα ανεκάτε να βάλουμε μαζί και μετά πήγα τα πιάτα μέσα και βάζανε μόνοι του. Ναι, κατάλαβα.
Έμπαει στα γουρουβαράκια να πιάσουμε μέσα με το κρεμμύρι. Δεν μου λες παραδοσιακά πού γίνεται η καλύτερη σιτάκα στο νησί. Ποιος την κάνει, στην Παναγία, στο Πανηγύρι. Στο Χριστού. Στο Χριστού την κάνει με παραδοσιακά σιτάκα, γίνεται με το Πανηγύρι του Χριστού, γίνεται η σιτάκα του με τα μακαρόνια. Δίνει ένας γοσκός, ας πούμε, δυο κιλά πουλάει και πίνει και ένα δωρεά κουτί. Ναι, άλλος θα πάρει, ας πούμε, ανάλογα πόσα τσόπο. Ναι, όχι. Δεν πάρει τώρα από έναν όλοι. Γιατί έχει πολλούς που δίνουν δωρεά, ένα κουτί, ας πούμε. Άλλοι δίνουν δωρεά, άλλοι θα πάρει, ας πούμε, δύο τρία κιλά και θα πάρει και ένα τσάπα. Και έκανε και γιορτή της σιδάκας. Πότε έγινε αυτό. Κάνουν φέτος, μπα. Δεν ξέρω πότε έγινε. Αυτή είναι μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα έχει να γίνει τώρα τόσα χρόνια. Δεν τι κάνω. Έπεσε πίνα. Έπεσε πίνα. Πίνα είναι σύνδεσμο από τις Αρβανίδες. Οι Αρβανίδες φύγανε. Ο Σοφίλας, ο Βασιλαράς, ο Αντώνης, ο Δημήτρης, ο Παπαγεωργίου. Έχει άλλους Αρβανίδες. Δεν είχε από δύο τρεις ρουσίνες Ηλία, είμαστε δύο ώρες και ένα τέταρτο από την ώρα που σχετική γρήγορη είναι αυτή. Με... και από βράδυ, τώρα, οι φουσκαλίες αυτές είναι σιγά σιγά αρχίζει και έρχεται την πίθη. Έχει φύγει ένα μεγάλο ποσοστό από το νερό μέσα. Είναι περίπου τρίτη ακόμα, θα πάει ακόμα πιο κάτω. Περίπου, επειδή έχει καθυγήσει ο γάλα, θα πάει στο 1,3,5. Ένα προς 3,5. Θα πέσει αρκετά ακόμα κάτω το γάλα. Υπομονή θέλει. Κουβέντα και τέπατα δεν μιλάς. Θα σε πάρει ύπνος να πείσεις μέσα. Τώρα φτάσαμε στο τέλος. Έχει σταθεροποιηθεί. Άμα κάνεις αυτό, δεν πέφτει τίποτα. Τρία χρόνια, τρεις ώρες ακριβώς. Έτσι ήταν μόνο λίγο βάλω. Οχτώ και ξεκίνησε για 10.30. Καλά έπιγε. Μπού να δεις κάτι 10 ώρα. Ανάλογα το καθάνεις, ανάλογα το δεν ποιο είναι το από τα πλάγια βάλω πιο πολύ. Είναι πιο κρύο. Πω πω πλάνο η πιατοθήκη μπα με συμβίζανε στα παλιά κασιώτικα σπίτια. Έτσι. Ωραία. Εδώ έχουμε και τι δεν έχουμε εδώ πέρα μπροστά. Σε καλά για κασιώτικα άνυδρα. Τα φυλάκι. Άνυδρα όλα. Άνυδρα και η σιτάκα βέβαια η οποία είναι φρέσκια μόλις έγινε. Ακόμα και τσίκαϊ. Για τα χέρια σου. Τσίκαϊ. Και σένα και στον παπά μου, τον Αντώνη. Προσπαθούμε όσο. Α, κρατάμε τώρα. Αυτό που μάθαμε να κάνουμε. Κάθε μέρα να είστε καλά να φτιάχνετε τα συντάκα και να φτιάχνετε ό,τι κάνετε. Να είστε καλά, να είστε καλά και να είστε κάθε χρόνο εδώ πέρα. Να σας βλέπουμε.